όπως βλέπετε, βλέπετε ότι υπάρχουν τα λουλούδια εδώ, έτσι. Και εδώ έχουμε πολλά λουλούδια όπως λουλούδια έχει όλος ο κόσμος. Θα πάω εδώ και στην κοπέλα δίπλα μετά που από την βραμαίδα έχω δει κάτι μπούτια, μην τα συζητάς, τρελάθηκα. Μαλάκας είμαι, αλλά έχω πάρει Jaguar στη γυναίκα μου. Άλλα κύριε τέλειο. Αντελίτσα μου. Μπορεί να μην πηδάμε, αλλά τη Jaguar τη ρίχνω. Φίλε, πρέπει να συνέλθουμε. Αστράν κατούρευ στο σταγιάνι. Θες να σου βάλω τον αγωγό μου. Γουστάρω, γουστάρω. Πρόσφερε ένα λουλουδάκι και μου άρεσε πολύ και ήθελα να το φιλήσω, όμως ντρεπόμουν και κλείσα τα μάτια μου και απλά τον ονειρεύτηκα. Σκέφτηκα και άλλα που ήθελα να του κάνω, αλλά τα κράτησα για μένα. Λοιπόν, Βασίλη, ας αρχίσουμε με τα τραγουδάκια. Το τραγούδι 5, Βασίλη μου. Βασίλη, κάνατε λάθος. Πιο χαμηλά, Βασίλη, τη μουσική, 1,60. Δεν ξέρω τι λες, Βασίλη. Βασίλη, γιατί έμεινε στάσιμο αυτό το βίντεο, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το... Βασίλη, χαμήλωσε το τραγούδι. Βασίλη, βάλε ένα βίντεο άλλο, γιατί δεν μπορώ αυτό το στιγμό. Θέλω να μ' ακούτε. Ναι, ναι. Βασίλη μου, χρόνια πολλά. Πλήρης τα 28. Καλή Ανάσταση σε όλη την Ελλάδα και σε σένα και να περάσουμε μια πολύ ωραία χρονιά. Ακόμη και να μας πείτε ότι είστε 19 ή ότι είστε 18. Ακόμη και να σκεφτείτε πρώτα μια ημερομηνία γεννήσεως. Το ελέγχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο. Άρτεμις, Άρτεμις, πόσο χρόνο είσαι? 19. 19. Πότε γεννήθηκες? Ποιος τα κατάφερε, γεια σας! Γεια σας. Γεια σου, το όνομα, πόσο χρόνο είσαι? 18. Δεν είσαι 18. Δεν είσαι 18. Πότε γεννήθηκες, αγοράκι? Δεν μπορούμε να ελέγχουμε ποιος βγαίνει στον αέρα. Το ελέγχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο. Ποιος είδες, καλέ? Έχω και το σκυλάκι με τον Ερμή. Έχω και το σκυλάκι με τον Ερμή. Τον βλέπετε? Τον οποίο το λέω μπέμπε. Οι διαρρήκτες όμως έλεγξαν εξωτερικά το του θησαυροφυλακή, του που φυλάει την τράπεζα, που δεν ήταν τόσο, και μετά το μεγάλο και θα γίνει. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έλα να νιώσεις γυναίκα κι εσύ. Πήγαν οι κρεμοπόλοιδοι, βρήκαν το αρνί, πέθανε και λέει αύριο λέει θα γίνει κηδεία, λέει. Για στάσω ρε φίλε, το αρνί δεν γίνεται κηδεία, το λέω. Το αρνί όταν ψηφάει, το πετάμε στα σκουπίδια και πάει ώρα καλύτερη. Να γίνει κηδεία, δεν γίνεται. Και λέω, είναι περίπτωση, το λέω, να γίνουν τα κατσίκια και να πεθάνουν τα πρόβατα. Αυτό είναι, μιλάμε, πράγμα μεγάλο. Εντάξει, πήραν ό,τι θέλατε, αν τα κάνουν αυτά. 300.000 ευρώ φύγανε. Πήραν τα 300.000 ευρώ, πήραν και την κασέτα από το Χριστό Κύριο Ματιόρασης και εξαφανίστηκαν, όπως θα εξαφανίσεις και εσύ τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια. Τέλεια. Και 5 και 6 και 7.
Μα επιτρέπετε, θα κάνουμε διάλογο. Έλατε. Και να κάνουμε ή μονόλογο. Να μιλάμε έτσι και δύο, συγχρόνω. Μου επιτρέπετε, μάλλον παρακαλώ. Όποιο θεωρεί τον εαυτό του κατωτέτη πνευματική. Είναι ανεπίτρεπτο για όποιον θεωρεί τον εαυτό του κατωτέτη πνευματική στάθμη. Διότι με περιμένει να πάει συνεργείο στο έχω απευθεία όταν είναι κάτω με την ΕΚ. Δεν θα μου αφαιρέσει το δικαίωμα. Ακούσουμε τον κύριο Βενετσάνο. Τα κάνω σαν ιστορία που υπάρχει. Τα ζώα σε αυτό το Γουαντανάμο. Το στρατόπεδο συγκέντρωση. Αυτό το κασετόφωνο έχει ιστό. Τότε ο δρόμος για την Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή είναι ανοιχτός. Θέλω επίσης να σας αλλά και τις πολιτικές της ακρίβειας.